Κύριε Περιφερειάρχα, σας ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλοι μας και αισιόδοξα για όλα αυτά που μας είπατε, για τον απολογισμό, για το σχεδιασμό σας, για τα οράματά σας και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν έχετε κλείσει ακόμα ένα χρόνο σαν Περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο. Πιστεύω ότι αν θα ερχόταν ένας δημοσιογράφος από κάποια άλλη χώρα και δεν ήξερε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα, θα έλεγε εδώ ζω σε μια περιφέρεια που όλα πάνε ρολόι, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει προγραμματισμός στα πάντα. Που θέλω να καταλήξω την ερώτησή μου. Αν βλέπατε την πολιτική ηγεσία του τόπου μας σήμερα και τους κοιτάγατε κατάματα σαν πρωθυπουργός αυτού του κρατηδίου που λέγεται Πελοπόννησος, τι μπορούσατε να τους πείτε? Ελάτε να δείτε το μοντέλο ανάπτυξης και πώς λειτουργούμε. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι για πολλά χρόνια ήμουνα στην κεντρική πολιτική σκηνή, που σημαίνει ότι και εγώ αισθάνομαι το δικό μου μερίδιο συνενοχής σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίζω, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός και τίμιος με τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να πω ότι σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει ηγεσία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανθρώπους που εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί έχουμε καταλάβει το αυτονόητο, ότι αν δεν δουλέψουμε, αν δεν εργαστούμε, δεν πρόκειται να κερδίσουμε απολύτως τίποτα. Και θα ήθελα να πω ότι αυτά που λέμε τώρα δεν είναι ώρα. Δεν είναι στον κόσμο της προσδοκίας. Έχουν τρομολογηθεί. Μιλάμε για εντάξει συγκεκριμένων έργων, μιλάμε για συγκεκριμένη κινητικότητα, μιλάμε για συγκεκριμένες διαδικασίες. Και ξέρετε ότι είμαστε και από τους ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε καθαρή άποψη απέναντι στους συμπολίτες μας, απέναντι στην κοινωνία. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Δεν τα μασίσαμε ποτέ μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αναλάβει μία ευθύνη και μία εντολή από τους συμπολίτες μας. Και θέλουμε να φανούμε συνεπείς και υπόκρεοι στην αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δείξαν οι συμπολίτες μας. Γι' αυτό και όπως είπα προηγούμενα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήδη είμαστε εδώ τόσες ώρες. Αυτό το κάνουμε συνεχώς και καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιφέρειάς μας. Μας ενδιαφέρει και αγαπάμε την περιφέρειά μας. Γιατί από εκεί αντλούμε τον άδολο, ακομμάτιστο και ανιδιοτελή πατριωτισμό. Γιατί αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μήνυμα σήμερα για όλη τη χώρα. Γιατί μόνον έτσι μπορούμε με καθαρές σκέψεις να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η διάσωση της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι έχουμε και ετοιμάζουμε πρωτοβουλίες και σκέψεις και απόψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ακόμα και την πιο δύσκολη στιγμή, εάν αυτό ήθελε συμβεί. Άλλωστε θα ήθελα να σας πω ότι στις 27-28 του μήνα θα έρθει μια ομάδα επίλεκτων κορεατών επενδυτών για να δει με ενδιαφέρον τις πιθανότητες να επενδύσει στην περιφέρεια Πελοπόννησου. Πολύ σύντομα, ο σοφός λαός μας λέει ότι εάν δεν σπείρεις δεν θα θερήσεις. Και επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, με την εργασία σας, με τον προγραμματισμό σας, με τη σκληρή δουλειά σας, έχετε σπείρει πολλά πράγματα. Πλησιάζει η ώρα του θερισμού? Δεν υπάρχει θερισμό στην πολιτική. Η πολιτική είναι ένας αδιάκοπος αγώνας συνεχούς σποράς. Τα αποτελέσματα αυτής της σποράς είναι οι ευεργητικές προσεγγίσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας. Πολιτική αυτό το πράγμα είναι. Αυτό το εργαλείο έχει. Να μπορεί να μουχλεύει συνέχεια την διαβούλευση, την αντιπαράθεση, αλλά και τη σύνθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Αυστηρά είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.